φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, ολομόναχο στον κόσμο. Δεν είχε ούτε γονείς, ούτε συγγενείς να την φροντίζουν. Ακόμα και το σπιτάκι όπου έμενε, όταν ακόμα ζούσαν οι γονείς της, δεν υπήρχε πια. Η μόνη της περιουσία ήταν τα ρούχα που φορούσε και ένα καρβελάκι ψωμί. Μ' αυτά και μόνο, ξεκίνησε μια μέρα το κοριτσάκι να πάει να βρει την τύχη του. Δεν ήξερε καν ποιο δρόμο να πάρει. Αλλά τι σημασία είχε. Ήλπιζε πως όλο και κάτι καλό θα βρει μπροστά της. Ξεκίνησε λοιπόν. Και εκεί που περπατούσε, συνάντησε στο δρόμο έναν γέροντα. Ήταν πολύ αδύναμος και στηριζόταν σε ένα μπαστούνι. Το κοριτσάκι τον λυπήθηκε, γιατί ήταν φανερό πως ο γεράκος είχε μέρες να φάει και ίσα που στεκόταν στα πόδια του. Ο γέρος της φώναξε με τρεμουλιαστή φωνή να πάει κοντά του και της είπε: «Αχ, καλό μου κοριτσάκι, πεινάω πολύ. Βλέπω έχεις ένα καρβελάκι ψωμί. Μήπως θα μπορούσες να μου δώσεις ένα κομμάτι? Ο Θεός θα στο ξεπληρώσει». Το κορίτσι είχε τόσο καλή καρδιά που χωρίς δεύτερη σκέψη έδωσε ολόκληρο το καρβελάκι της στο γέροντα και του είπε: «Πάρτο, πάρτο παππού, μη σε νοιάζει, εγώ είμαι νέα, θα βρω κάτι άλλο να φάω». Μετά το κορίτσι συνέχισε τον δρόμο του. Λίγο παρακάτω είδε ένα μικρό παιδάκι, μωρό σχεδόν, κουλουριασμένο σε μια γωνιά. Είχε μελανιάσει από το κρύο. Το κοριτσάκι έβγαλε το παλτό του και τύλιξε το μωρό. Το πήρε αγκαλιά και τον ανούρισε και όταν πια είχε κοιμηθεί, το άφησε απαλά στην ίδια θέση, τυλιγμένο με το παλτό. «Καημενούλη, ελπίζω η μαμά σου να έρθει γρήγορα να σε πάρει». Τώρα πια δεν είχε ούτε παλτό, αλλά δεν την ένοιαζε. Συνέχισε το δρόμο σιγοτραγουδώντας. Σε λίγο συνάντησε ένα άλλο παιδάκι. Ήταν ένα κοριτσάκι, μικρότερο από αυτήν, που δεν φορούσε σχεδόν τίποτα και τουρτούριζε από το κρύο. «Το καημένο κρυώνει και είναι σχεδόν γυμνό». Έβγαλε λοιπόν το φόρεμά της και το έδωσε στο κοριτσάκι που κρύωνε. «Δεν πειράζει», σκέφτηκε. «Εκείνο κρυώνει πιο πολύ από μένα». Τώρα πια είχε νυχτώσει για τα καλά, αλλά το ορφανό κοριτσάκι συνέχισε τον δρόμο του. Παρακάτω συνάντησε κι άλλο ένα παιδάκι. Ένα αγοράκι αυτή τη φορά. Ήταν ξυπόλυτο και τα πόδια του είχαν παγώσει τελείως. «Αν δεν φορέσει παπούτσια θα πεθάνει από το κρύο». Έβγαλε λοιπόν και τα παπούτσια της και τα έδωσε στο παιδάκι. Τώρα πια δεν της είχε μείνει τίποτα. Ούτε ψωμί, ούτε ρούχα, ούτε παπούτσια. Συνέχισε να περπατάει μέσα στη νύχτα, γυμνή και ξυπόλυτη, κάτω από τον ουρανό που ήταν γεμάτος αστέρια. Κρύωνε και πεινούσε, μα δεν παραπονιόταν. Είχε βοηθήσει άλλους ανθρώπους που είχαν περισσότερη ανάγκη και αυτό την παρηγορούσε. Ξαφνικά συνέβη κάτι πολύ παράξενο. Μια δυνατή λάμψη απλώθηκε παντού και φώτισε τη νύχτα. Σαν κάποιος να άναψε όλα τα αστέρια του ουρανού. Ένιωσε μια ζέστη να την τυλίγει και ξάφνου βρέθηκε να φοράει ένα πανέμορφο φόρεμα και παλτό και παπούτσια. «Α, τι όμορφα ρούχα! Μα πώς?» Δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που της συνέβη. Ήταν ζεστή και καλοντημένη σαν πριγκίπισσα. Μα το θαύμα συνεχίστηκε. Είδε ξαφνικά τα αστέρια να κατεβαίνουν σαν βροχή προς το μέρος της και μόλις έφταναν στη γη μεταμορφώνονταν σε χρυσά νομίσματα. Ήταν η ανταμοιβή της για την αυτοθυσία που είχε δείξει. Έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε στους άλλους ανθρώπους που τα χρειάζονταν περισσότερο από εκείνη. Και τα αστέρια που μας βλέπουν όλους ανταποδίδουν την καλοσύνη. Έτσι το ορφανό κοριτσάκι έζησε από τότε καλά και εμείς καλύτερα.